Αέρα Βόλου. Στους 100,7 και 101,2 FM και στους 1485 στα Μεσαία. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα μέσα από την Αέρα Βόλου, την ΕΡΤ Βόλου, την ΕΡΤ της καρδιάς μας. Να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 2, τα βέλτιστα των ημερών. Βασίλης Πέτσης, Βίκη Καποτά στα μικρόφωνα. Κυρία Καποτά. Κύριε Πέτση, πώς είστε? Ο κύριος Ανιφαντής στην κονσόλα. Ο κύριος Γιώργος Ανιφαντής. Ήχους και μουσικές. Αόρατος. Έτσι. Τηλέφωνα επικοινωνίας. 24210-23275. Μηνύματα. Και 26201. Ναι, εντάξει. Ναι. Το 26201 παίζει λιγάκι γιατί το χρησιμοποιούν. Και μηνύματα Β' ομικρόν λάμδα. Πληκτρολογείτε. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστέλλετε στο 54045. Να πάρουμε μια γεύση μουσική. Να θυμίσουμε τις συχνότητες 100,7, 101,2 στο FM, 1485 στα μεσαία κύματα. Σήμερα μιλάμε μέσα από τη μουσική, μέσα από τη μουσική του δρόμου. Το έχουμε ανακοινώσει, το είδα και στις σελίδες του Facebook. Ήδη. Ναι. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω τώρα όλα αυτά, δεν ξέρω αν μπορεί να πλησιάσει λίγο ο Νίκος. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Καταρχήν να πούμε στους ακροατές μας ότι κοντά μας σήμερα έχουμε τον Νίκο τον Γκαλιούρη, έναν φίλο μουσική του δρόμου που στάθηκε εδώ πέρα στην Αέρα Βόλου, αλληλέγγυο. Ήταν μία από τις ευτυχέστερες στιγμές όταν το γνώρισα. Ξανά έχουμε μιλήσει με τον Νίκο εδώ πέρα. Ο Νίκος έχει διαλέξει έναν άλλο δρόμο διαμαρτυρίας. Εγώ όμως θα τολμήσω να ρωτήσω ποια είναι τα συναισθήματά του για όλα αυτά. Δεν, έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε ούτε πολιτική τοποθέτηση. Όχι, είπαμε, είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θέλω να μου πει ο Νίκος όμως μπορεί να μιλήσει. Ακριβώς. Μέσα από το δρόμο μπορεί να μιλήσει. Μέσα από το δρόμο. Νίκο. Θεωρώ ότι. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, καλώς τον, καλώς όρισες στην Αέρα Βόλου. Ευχαριστώ και με καλέσατε σήμερα. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα μόνο, ότι εν καιρό ειρήνης 10.000 αυτοκτονίες είναι απλά πόνες αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει όλους να μας αγγίζει αυτό το πράγμα. Είναι 10.000 αυτοκτονίες. Θα μπορούσε να είναι στο σπίτι μας. Αυτό. Ο καθένας σας πράξει όπως νομίζει. Παίξε μας κάτι λοιπόν. Okay. Ο προσωπικός σου, ο τελευταίος σου δίσκος, ναι, τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να τον ακούσουμε μαζί, έτσι, όταν πρωτοβγήκε. Δίπλα βέβαια είναι και η σύντροφός του, ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Έχουμε ωραία παρέα λοιπόν, στο στούντιο. Ναι, πάντα. Να διώξουμε και λίγο τα σύννεφα μέσα από το τη μουσική. Πρώτο το κομμάτι από το CD, το οποίο μόλις το άκουσα, εντάξει, με ταξίδεψες αλλού. Ναι. Δηλαδή το συζητούσαμε ότι ταξίδευα σε απέραντα χωράφια κάπου εκεί νότια στο Αμέρικα, Αμέρικα. Ναι. Γιατί αυτή είναι η μουσική που παίζει ο Νίκος, παίζει blues. Και το blues ξεκίνησε σαν ένα τραγούδι διαμαρτυρία και μια προσπάθεια για αλλαγή συνθήκων διαβίωσης. Το blues το οποίο ξεπίδησε και άρχισε να ακούγεται το 1930, δηλαδή πάλι εποχές. 29 ύφεση στην Αμερική, 30. Πάλι. Γι' αυτό είπα ότι σήμερα είμαστε επίκαιροι μέσα σε όλα. Αλλά να ακούσουμε ένα blues και να. Βεβαίως, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας. Εγώ θέλω πάρα πολύ, βιάζομαι να ακούσω τον Νίκο. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση και ο καθένας διαλέγει που θέλει να ζήσει. Το ναι και το όχι του. Σωστά. Το ναι και το όχι του, το τραγούδι λέγεται Hell Speed Blues. Open the door.
day Ali. Lord, show mercy. Think I lost my way. Think I lost it, baby. Lord, show mercy. On your judgment day. On your judgment day. Let me hear you say, hey man, hey man. That would be the day. That would be the day. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, Ο Νίκος είναι μια ζωντανή ορχήστρα από μόνος του. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρεις, ή μάλλον να τα πει ο ίδιος. Τα όργανα που βλέπεις τα έχει φτιάξει μόνος του. Αυτά είναι που λέμε έκφραση ψυχής. Δεν είναι μόνο ότι παίζει, είναι ότι και δημιουργεί όργανα. Δημιουργεί. Και από... Δυστυχώς δεν σας έφερα κάποια από αυτά σήμερα. Δεν πειράζει. Έχεις φέρει κάποια. Ναι, δεν είναι μια κατάσταση, ας πούμε, μια βαλίτσα πλαστική. Όπου με ένα ξύλινο υποπόδιο, είναι πολύ απλή κατάσταση, είναι μία εδώ πέρα το λαστιχάκι που βλέπετε που πιάνει όλη την κατάσταση στο πόδι, ένα πιχάκι από σπασμένο σφυρί και αυτό που ακούγεται έτσι, το ταμπούρο ας πούμε αν θέλετε. Κουτί εξίσου, από καραμέλες, μεταλλικό. Κουτί από καραμέλες και μέσα έχει μια χούφτα ρεβίθια. Εγώ τον ρώτησα αν είναι βιολογικά τα ρεβίθια. Δεν μπορώ να σου πω, δεν γνωρίζω. Και να ήταν, νομίζω, άμα έγινε πολύ καιρό. Ευρηματικός ο Νίκος. Μπράβο, Νίκο. Νίκο, θες να πούμε λίγα και από πότε. Γιατί εντάξει, τα έχουμε πει, αλλά θα ήθελα να τα ξαναθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούνε. Από πότε έχεις διαλέξει το δρόμο για να τραγουδάς, γιατί είναι η φιλοσοφία σου έτσι και ότι η μουσική πρέπει να μην περιορίζεται σε κάποιους. Για κάποιο λόγο η τέχνη γίνεται να αποτελέσει εμπόριο και θεωρώ ότι η τέχνη μπορεί να εκφράζεται οπουδήποτε, όχι στα στενά όρια ενός καταστήματος ή σε κάποιο θέατρο ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι η μουσική είναι παγκόσμια κατάσταση, από τα γενοφάσκια μας αν θέλετε και πιο μπροστά προϋπάρχει από εμάς, ακόμα και το θρόνισμα των φύλων, η θάλασσα, όλη η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, νομίζω ότι η μουσική είναι καλό να παίζεται και στο δρόμο, ο κόσμος γενικά διψάει για τέτοιου τύπου εκφράσεις. Είμαστε εδώ σαν Έλληνες, ως Έλληνες έτοιμοι να σταματήσουμε ακούγοντας ωραίες μουσικές στο δρόμο, γιατί στην Ευρώπη θεωρώ ότι είναι, είναι συνηθισμένο. Ο κόσμος το καταλαβαίνει σιγά σιγά. Συμμετέχει, παίρνει χαμπάρι δηλαδή, ότι ξέρεις τι, δεν είναι κάποιος ο οποίος βγήκε για να βγάλει τα προστοζήνη για να σε ζαλίσει παίζοντας 10 τραγούδια. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος απλά, αντί να το κάνει μόνος του στο δωμάτιο, στους 4-4 του βάρια του σπίτι. Αποστάσεις ζωής, βγαίνει στο δρόμο. Βγαίνει και παίζει, ας πούμε, στο δρόμο, τραγουδάει γενικότερα. Είναι ωραία κατάσταση, δηλαδή τα χαμόγελα των πιτσιρικάδων έτσι, και τα μωράκια στα καρότσια, αυτοί το χαίρονται ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι αν αφού γκραστούμε τα παιδιά, πολλά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν να γίνουν. Υπάρχει ελπίδα, αν και φαινόμαστε πολλές φορές ανάξιοι σωτηρίας. Αυτό. Καλό αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω λιγάκι για τις επιλογές σου, δηλαδή να ασχοληθείς αποκλειστικά με τον blues. Ήταν μια επιλογή η οποία προέκυψε πώς? Προέκυψε καταρχήν στην πορεία, ας πούμε. Το blues με επέλεξε, δεν μπορώ να πω ότι το επέλεξα εγώ, απλά με επέλεξε και μου έδωσε μια άλλη αλήθεια. Ξεκίνησα να ακούω blues από πολύ μικρός. Όπως και να ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ νεαρή ηλικία και απλά πριν 2 χρόνια ξεκίνησα να έρχομαι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε blues.
Το οποίο blues δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο πέρα από κάποιον άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται άσχημα, ας πούμε, για τις επιλογές του, για πράξεις, για... έχει ανάγκη να μιλήσει για καθημερινά πράγματα. Το blues έχει μια αλήθεια για τον καθένα ξεχωριστή, δηλαδή δεν είναι να πει ότι είναι κάποιες γενικά αποδεκτές αλήθειες. Έχει να κάνει με αλήθεια όπως τη βιώνει ο καθένας. Πέρα από κάποια... από κάποιες γενικές επιταγές που ισχύουν γενικότερα, mm-hmm, αλλά mm-hmm. το blues έχει να κάνει με την αλήθεια του καθενός ξεχωριστά. Δεν είναι μια μουσική διαμαρτυρία στο blues. Είναι. Mm-hmm. Είναι. Είναι μια μουσική διαμαρτυρία. Έτσι ξεκίνησα να μαζεύω τραγούδια. Ηχογράφησα 15 φρέσκα τραγούδια μετά τις γιορτές. Μπήκα στούντιο, στο προσωπικό μου στούντιο, στο σπίτι μου, ας πούμε, το Μάρτιο. 1,5 μήνα μετά τελείωσα με το cross-eyed, όπως είπε και ο Βασίλης, λέγομαι γκαλιούρης στο υπόλοιπο μου, που σημαίνει αλήθωρος σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, έξω και το cross-eyed. Λοιπόν, έβγαλα ένα αλήθωρο δίσκο, μπορεί να μην είμαι αλήθωρος, αλλά είμαι αλήθωρος στην ψυχή. Καλό. Και αυτό το CD πλέον λοιπόν διατίθεται και στο ίντερνετ, μπορεί κανείς να το βρει στο cdbaby.com. Στο Facebook με βρίσκει ο κόσμος ως Nicholas G. Ετοιμάζομαι να κάνω κάποιες εμφανίσεις. Στην Αθήνα, αυτό το καιρό. Κάποιο φεστιβάλ. Ναι, ένα φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται για 8η χρονιά. Είναι το Texas Summer Festival. Είναι από τις 3 μέχρι και τις 21 Ιουλίου. 3 με 4 μπάντες την ημέρα. Μιλάμε τώρα δηλαδή για πάνω από 400 καλλιτέχνες που θα παρελάσουν στο Bad City Club στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 11, Λυσίων Πεδίων του Άρεως. Η διοργάνωση ανήκει στη High Voltage. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος, οπότε λοιπόν καλούμε τους φίλους εξ Αθήνας, όσοι γουστάρουν και επιθυμούν. Ή όσοι ταξιδέψουν προς Αθήνα. 7 Ιουλίου λοιπόν εμφανίζομαι και εγώ στο Bad City Club. Μια μουσική μέθεξη δηλαδή, και που προσφέρεται ελεύθερα στον κόσμο. Ήδη, και με πολλά διαφορετικά είδη. Με πολλά διαφορετικά είδη. 7 Ιουλίου λοιπόν, 9 η ώρα ανοίγω το βράδυ την εκδήλωση εκείνης της ημέρας στο Bad City Club για το 8ο Texas Summer Festival. Και μετά επιστροφή πάλι στα Πάτρια Εδάφη, δηλαδή μπαμπαμ όλη η κατάσταση, όπου θα συμμετάσχω στο 4ο Los Alamos Festival, το οποίο το οργανώνει το ξέρεις αυτό, το Los Alamos, το οποίο έχω ακούσει τα καταπληκτικά πράγματα που γίνονται εκεί τόσο κοντά. Είναι μια ομάδα παιδιών που με περίσσια αγάπη για την καλλιτεχνία και για την έκφραση της μουσικής, και όχι μόνο, για φέτος ειδικά και όχι μόνο. Λοιπόν, 31 7ου με 1η 8ου, στο Δάσος Κουρί, ένας καταπληκτικός χώρος. Έτσι, όπου πέρα από τις μουσικές, θα πούμε σε λίγο ποιες είναι αυτές, θα υπάρξουν τουρνουά μπάσκετ 3x3, mm-hmm. παζάρι χειροποίητων αντικειμένων, αυτόνομη λαϊκή αγορά, πεζοπορίες στο καταπληκτικό αυτό δάσος, τεράστια έκταση, mm-hmm. και ακουστικό απογευματινό stage δίπλα στις λίμνες, όπου εκεί πέρα είναι που θα λάβω μέρος. 1η Αυγούστου εμφανίζομαι εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, και ελεύθερο το κάμπινγκ επίσης, για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν τη σκηνούλα τους και να έρθουν. Λοιπόν, να πούμε για τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται. 31 Ιουλίου εμφανίζονται με τη σειρά που αναφέρω οι Dada Tapes από Θεσσαλονίκη, οι 1000 Modes από το Χιλιομόδι και οι Night Stalker. 1η 8ου εμφανίζονται οι Band Fatal εδώ, βολιώτικη πάντα, το Κακό Συναπάντημα, η Always Question Authority και η Vodka Juniors. Και για τις περασμένες ώρες θα υπάρχει και ένα DJ set, Dry Wet Monique Special. Εμφανίζομαι λοιπόν απόγευμα εκεί πέρα. Οι ώρες που μας αναφέρουν θα είναι από 5 μέχρι 8, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε, ελάτε να μπλουζάρουμε και από είναι κοντά. Μόνο 2 μέρες, έτσι. Είναι μόνο 2 μέρες με πάρα πολλές δραστηριότητες. Όχι, όταν μου το περιγράφατε, εγώ νομίζω ότι κρατούσε τουλάχιστον, δηλαδή ήσασταν τόσο ενθουσιασμένοι από αυτό και νομίζω ότι το βιώνατε για 4-5 μέρες, ας πούμε. Σε πληροφορώ ότι ακόμα βιώνουμε στην ψυχή μας το περσινό. Ναι, ναι. Είναι τόσο πολύ δυνατή κατάσταση. Τα παιδιά δηλαδή που το διοργανώνουν στο Los Alamos είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά τρέχουν. Έχουν μεράκι για αυτό το πράγμα, το αγαπάνε. Έχουν και το τρέχουν. Έχουν μεράκι, να πούμε ότι όλη η χρηματοδότηση των παιδιών γίνεται από το αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ που έχουν. Mm-hmm. Από κανέναν δεν χρηματοδοτείται. Μπράβο, δεν υπάρχει είσοδος, κάμπινγκ δωρεάν για όλο τον κόσμο. Φέτος, να το πούμε και αυτό, θα υπάρχει και ιατρική θαύματα, και ιατρική υποστήριξη στον χώρο του φεστιβάλ. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή πολύ σημαντικό. Τα πράγματα οργανώνονται. Και ελπίζουμε πάντα στα καλύτερα, έτσι, από τα παιδιά να μαζευόμαστε και να περνάμε καλά. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε από την καινούργια σου δουλειά. Θέλεις να ακούσουμε από το CD που έχεις δώσει στον Γιώργο τον Ανιφαντή, ή να ακούσουμε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε ακούσουμε το τρίτο τραγούδι. Το τρίτο τραγούδι, Γιώργο. Το οποίο λέγεται Κρίνη. Και ακούτε πάντα την Αραβόλου. 100,7 και 101,2 στα FM. Μπήκε Καποτά, Βασίλης Πέτσης, Γιώργος Ανιφαντής. Το τρίτο τη επιτυχία. Thank you.
this dirty town. Ebony, you don't know how. Take the money, fast and leave this dirty town. Take the money, fast and leave this dirty town. Take the money, fast and leave this dirty town. Just in time, so of late, come meet my side. Shove the fucker down, escape just in time. Shove the fucker down, escape just in time. Shove the fucker down, escape just in time. Shove the fucker down. He's on wheels, it was self-defense if you ask me. And a thought is crippling me. A crime never pays if you ask me. Crime never pays if you ask me. Crime never pays if you ask me. Crime never pays. Λοιπόν, ταξιδεύοντας έτσι κάπου νότια, αλλά ο Νότος έχει έρθει στο στούντιο όμως εδώ και όλος ο Νότος είναι στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, του Νίκου, του φίλου, του Νίκου του Γκαλιόρη. Είναι καταπληκτική η δουλειά αυτή και πραγματικά την έχω ακούσει δύο φορές. Αυτά είναι τραγούδια blues, blues του Νότου, έτσι. Μισισιπή. Είναι δικά του. Όχι, ενώ οι μουσικές είναι Μισισιπή μεριά κλπ. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί μιλήσαμε για τραγούδια του δρόμου, για τραγούδια διαμαρτυρίας. Ναι, ναι. Τραγούδια των κάποτε σκλάβων. Ακριβώς. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί παίζουμε και τέτοια τραγούδια σήμερα, έτσι, για τα σκλαβοπάζαρα. Γιατί είπαμε. Και τα δώρες εκεί πέρα πήγαν και. Ναι, έτσι. Τον κόσμο τον παίρνει και τον. Και κάθε εποχή στην ιστορία έχει να αναδείξει. Ναι, και ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Και δικούς τους σκλάβους και δούλους και αφέντες. Έτσι χρησιμοποιούσαν είναι τα δικά τους όπλα για να παλέψουν όλοι αυτοί. Θα μας πει περισσότερο ο Νίκος μετά για το CD, αλλά προς το παρόν έχουν έρθει κάποια. Ναι, έχουν έρθει ήδη. Πολλά, ναι. Πάρα πολλά έχουμε. Βομβαρδιζόμαστε στην κυριολεξία. Έχουν εντάξει, έρθει email αυτό, τα οποία θα τα πούμε. Όχι βέβαια, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος, θα διαβάσουμε ολόκληρο. Έχουμε κάποιες. Δεν ρωτάω όμως τη δική σου άποψη, είπες δύο χρόνια άνεργος, μια χαρά άποψη θα έχεις, τρία χρόνια, τρία σου και ένα χρόνο. Ναι, και πάμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι, προγράμματα, να φτιάξουμε λίγο. Παίξε μας εσύ, Νίκο, ένα τραγούδι. Ναι, επειδή λοιπόν καταφέραμε, να πούμε και αυτό, επειδή καταφέραμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κλειστούμε σε διάφορες φυλακές διαφόρων ειδών, έτσι, έγραψα ένα τραγούδι που λέγεται My Own Prison Blues, το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα, πώς φτιάχνουμε μια φυλακή. Και πως γενικότερα η άγνοια μπορεί να σταματήσει κάποια στιγμή και πως να πούμε, α, ήρθετε να με δείτε, πολύ ωραία, εγώ θα έρθω. Τέλεια. Πριν ξεκινήσω όμως να πω και όλα και για τους συντελεστές αυτού του δίσκου, του Cross Eye. Ναι. Έτσι. Θα ήθελα να πω ότι ήχο για το CD αυτό έχει κάνει ο πολύ καλός μου φίλος Γιάννης Σταθόπουλος. Και φωνητικά σε ένα τραγούδι που αν γίνεται μετά να το ακούσουμε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το 4 και λέγεται Τέλας Ολγιουνού. Φωνητικά στο συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει η σύντροφός μου η Μάχη και η Βασιλική Τσίτρα. Χοροδία. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ο Γιάννης Σταθόπουλος. Και ο Γιάννης Σταθόπουλος. Αλλά ας πούμε τώρα το My Prison. Porch.
come to my prison. Make yourselves at home. Try to come in terms with a universal mind. Looking down the street for something to come by. All I ever knew was grass on my front porch. Welcome to my prison. Make yourselves at home. Yeah. Rushed out one morning on a dusty road. Thought I knew what to do, but ended on the floor. Rushing through the glass, oh Lord. Welcome to my prison. Made it all alone. I made it all alone, baby. Λοιπόν, είναι η φυλακή. Είδες που έχεις και ακροατές από το τζάμι και κάνουν έτσι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Το σήμα ότι τους αρέσει. Άντε, μπράβο. Νικόλα, οι εμπνεύσεις πάντα ήταν από προσωπικές σου εμπειρίες. 9 στις 10, κάποιες ιστορίες φίλων. Ας πούμε, το τέταρτο τραγούδι από το CD που λέγεται Tell Us All You Know μιλάει για τη συγκλονιστική εμπειρία που είχα γνωρίζοντας μια τρανσέξουαλ στην Αγγλία. Mm-hmm. Τον Τζιμ. Α, ναι. Όλοι τον ξέραμε τον Τζιμ, λοιπόν. Ψυχάρα μεγάλη. Και επειδή γενικότερα όλες τις παρέες μας έχουμε κάποιον ο οποίος το παίζει γνώστης, εγώ ξέρω για τον έρωτα, για σας πω εγώ για τον έρωτα, λοιπόν την πάτησε με τον Τζιμ και ερωτεύτηκε τον Τζιμ. Πάντως περνάς και αντιρατσιστικά μηνύματα, έτσι, και... Δηλαδή όταν μιλάς, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, για ανθρώπους οι οποίοι κατά άλλους... Είναι στο περιθώριο και σε καταστάσεις έτσι underground τελείως. Είναι μέχρι να τους ερωτευτώ, να έτσι λέει. Να μιλήσεις για αυτούς τους ανθρώπους, όχι εσύ. Μα... Και εσύ έχεις γράψει για τον Τζιμ, ας πούμε, το φίλο σου, και δεν φοβάσαι, ρε παιδί μου, να μιλήσεις για ανθρώπους που για άλλους ήταν σημείο μη καίει, ας πούμε. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό. Ταμπού. Δηλαδή ένα... Ο καθένας διαλέγει πώς θέλει να ζήσει. Αν θέλει να ζήσει αληθινά ή όχι. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε άνθρωποι πρώτα και κύρια. Και γι' αυτό σου μιλάω ότι είναι δανειζόμενοι, ενοικιαζόμενοι, οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά πρώτα είμαστε άνθρωποι. Και επειδή το έχουμε ξεχάσει αυτό, και άνθρωπος σημαίνει ένα φρόσκο, κοιτάω ψηλά. Καλό είναι να μην έχουμε σκουλικό νοοτροπία. Έτσι, έτσι. Αυτό. Και να κρατάμε και αυτό το άνω φρόσκο που λες, το κοιτάω ψηλά. Καλά είναι να κοιτάμε ψηλά. Χρειάζεται. Μόνο όποιος μπουσουλάει έτσι και έρπει, να το πω,
ναι. Κοιτάει και τρώει χώμα. Τώρα ετοιμάζω ένα τραγούδι αυτόν τον καιρό. Άντε, μπράβο. Το οποίο έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση και λέω ότι όποιος θέλει επιλέγει και ας, άμα θέλει να σέρνεται στα τέσσερα, στα τέσσερα ας είναι. Αυτό δεν υπάρχει. Ναι, ο καθένας έχει τις επιλογές του και κάνει. Και ο καθένας να ζήσει με αυτές, αλλά να μην λέει γιατί. Να μην απορεί. Είπαμε, λέει τα δικά του ναι και τα δικά του έτσι. Όχι, παίρνει την ευθύνη και συνεχίζει. Μάλιστα. Λοιπόν. Νικόλα, ακούσουμε, τι θα ακούσουμε. Να ακούσουμε το Tell Us All You Know, λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το... Tell Us All You Know. Το νούμερο 4. Το νούμερο 4, δεν κάνω λάθος. Γιώργο Νιφαντή. Rolling. Why don't you tell us all you know? Why don't you tell us all you know, Ballon? Tell us all you know. You tell us all you know, Ballon. Met a girl, fell in love at first sight. Oh, her pump gaze. We had a drink, a bit of smoke, we went to bed. And that is true. Why don't you Επιμέλεια του εξώφυλλου όμως δεν μας είπες ποιος την έκανε. Επιμέλεια εξώφυλλου, η φωτογραφία ανήκει στην καταπληκτική φωτογράφα εδώ, τη Μάχη. Μπράβο Μάχη. Είστε δύο άνθρωποι της τέχνης, έτσι. Ναι, ναι. Από άλλο μετερίζει εσύ, από άλλο η Μάχη. Το παλεύουμε. Φωτογραφία ζωγραφική και έχω δει και έργα της, πινακές της και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλεις να... Να σας πω ένα τραγούδι ακόμα πριν... Θες να μας πεις ακόμα μια ιστορία. Το τίτλο, το χτύπημα. Το blues της πονεμένης πλάτης. Το blues της πονεμένης πλάτης. Άντε να το ακούσουμε γιατί πηγαίνοντας και έτσι. Bad blues, ναι. Η πλάτη σου πιθαρά. Again. Woo!
Και αν γίνεται να σας συνεχίσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Να το πούμε εδώ στο καιρό, τον Ανιφαντή που μας περιμένει. Αν μπορούμε. Πες το και έγινε. Ναι, να ακούσουμε από ένα αυτοσχέδιο όργανο που έχω φτιάξει και λέγεται Τσάγκερ. Είναι το τραγούδι 6, λέγεται The Tsagger Blues. Αναφέρεται σε μια παλιδρομική κίνηση. Λοιπόν. Και γενικότερα πόσο όλη η φάση μπορεί να εξελιχθεί με δύο χορδές, ένα παλιό ξύλο. Αυτό, ένα απλό πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Πάντως, επειδή περνάει και η ώρα, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για μια φορά ακόμη που ήσουν εδώ στην Αέρα Βόλου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έδωσε έτσι ένα άλλο αέρα ο Νίκος σήμερα. Βέβαια. Στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ένιωσα λίγο έτσι διαμαρτυρία. Ένιωσα ζωντανή. Δεν νιώθει κανείς πιο ζωντανός. Ναι, σε βλέπω ότι άλλαξες και φώτισε λιγάκι το πρόσωπό σου. Καλά, εντάξει. Μήπως βλέπω πολύ τηλεόραση, λες. Ναι, είναι κακιά συνήθεια. Γι' αυτό σου λέω, έλα μαζί μου στους δρόμους. Γι' αυτό μου λες. Μα αυτό είναι αυτό. Από το μπαλκόνι κανονικά, ε. Όχι, μην κάνουμε σκουπίδια. Πέτατε. Τέλος πάντων. Να κλείσουμε έτσι, όμορφα με τη μουσική. Να κλείσουμε, να πούμε ότι εκτός από τον Νίκο ήταν και η σύντροφός του εδώ πέρα. Και ζωγράφος. Και φιλοτέχνησε το εξώφυλλο. Μια άλλη φορά θα σας κάνουμε ξεχωριστή συνέντευξη που θα έχει πάρει έτσι τον αέρα. Ήταν ο Γιώργος Ανιφαντής που ρύθμισε ήχους και μουσικές. Ήταν η κυρία Βίκη Καποτά. Και ο κύριος Βασίλης Πέτσης. Και ο κύριος Γιάννης Δημάρχος που χαιρετάει. Κύριοι με τα όλα μας λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνετε και σήμερα μαζί μας. Από την Αέρα Βόλου λοιπόν. Ξανά αύριο, λίγο μετά τη μία. Okay. Εδώ. Εδωμάδα και πάντα δράσεις. Εδώ. Και πάντα εδώ. Ακούμε τραγούδι εντάξει. Τραγούδι. Ωραία.